Έξι προσαγωγές υπόπτων έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την περιοχή του Χαλανδρέου για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη Wolf McDonald στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ και έχουν ρυφθεί δεκάδες σφαίρες. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός φρουρός του σπίτι του Γερμανού διπλωμάτη, οι δράστες ήταν 4 άτομα οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον του σπιτιού χωρίς να στοχεύσουν ή να πειράξουν τον ίδιο και οι σφαίρες πήγαν όλες στον τοίχο χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή ζημιά στην κατοικία. Ο αστυνομικός δήλωσε ότι δεν αντέδρασε γιατί απέναντι είναι κατοικίες και υπήρχε κίνδυνος για τραυματισμούς πολιτών. Οι δράστες μετά τους πυροβολισμούς έφυγαν από την οδό Χίου προς την οδό Αποστολοπούλου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και στο σημείο έφτασαν περιπολικά και άλλες αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ έγινε άμεσα μία προσαγωγή και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες 5 που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υπόθεση, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αν έχουν σχέση με την επίθεση. Με τον Γερμανό πρέσβη επικοινώνησε τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξη, Νίκο Δένδια, που επίσης τηλεφώνησε στον κύριο Ντόλτ. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή. Άδεια από τις σφαίρες υπάρχουν στον εξωτερικό τοίχο της πρεσβευτικής κατοικίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αστυνομικοί έχουν μπει μέσα στο σπίτι και κάνουν λεπτομερή έλεγχο σε κάθε χώρο και σε κάθε δωμάτιο για να ελέγξουν εάν και κάποια από τις σφαίρες πέρασε στο εσωτερικό. Πάντως, εξωτερικά ο τοίχος έχει σημάδια από τις σφαίρες των τρομοκρατών. Mm-hmm. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι έχουν βρει στο οδόστρωμα τουλάχιστον 50 κάλικες από καλάσνικοφ. Και υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να μην ήταν μόνο το ένα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, αλλά να ήταν δύο. Ή σε άλλη περίπτωση να χρησιμοποιήθηκαν δύο γεμιστήρες. Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη είχε σημειωθεί και από τη 17 Νοέμβρη την Κυριακή 16 Μαΐου του 1999, όπου εκτοξεύτηκε ρουκέτα που καρφώθηκε στη στέγη. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που βρέθηκαν ίχνη της οργάνωσης, αφού είχαν εντοπιστεί κυλίδες αίματος του χειριστή στον εκτοξευτήρα.